Το ότι δεν υπάρχει κανένα σοβαρό εμπόδιο στη διαδικασία συγχώνευσης Πανεπιστημίου και ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας υποστηρίζει ο πρίτανης του ΤΕΗ Στέλιος Γκανάτσιος. Σύμφωνα με τον κύριο Γκανάτσιο, από τις τελευταίες επαφές στην ηγεσία του Υπουργείου προκύπτει πως το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί στο ακέραιο. Βρισκόμαστε σε καλό σημείο. Την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον την προηγούμενη Δευτέρα, υπήρχε μια συνάντηση στο σπίτι του Πρωθυπουργού, όπου ήταν και ο Υπουργός Παιδείας και συζητήθηκαν τα θέματα. Επειδή τον τελευταίο τον καιρό είχε δημιουργηθεί ένας ανέτιος δώρος, συζητήθηκαν κάποια πράγματα. Είδαμε ότι σε αυτά που ήταν τα σημαντικότερα υπάρχει σχεδόν πλήρη ταύτιση. Τα άλλα τα οποία είναι δευτερεύουσα σημασία, δεν θεωρώ ότι είναι αυτά τα οποία θα κρίνουν την πορεία τη όλη κατάσταση. Υπάρχει κάποιο αγκάθι που για εσά είναι κόκκινη γραμμή, σαν ΤΕΗ και σαν Πρετανία? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν αγκάθια. Ήταν αυτά αφού καταλήξαμε στον αριθμό των τμήματων και στη στελέχωση του νέου ιδρύματος. Και συμφώνησε ότι για πρώτη φορά και ο Υπουργός είπε μέσα ότι όντως στη Δυτική Μακεδονία πρέπει, επίσημα συμφώνησε ότι πρέπει να γίνει ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Τα υπόλοιπα πραγματικά δεν θεωρώ ότι έχουν σημασία. Ο αριθμός του τμήματος. Εντάξει, προφανώς όταν λέει μεγάλο σημαίνει ότι είμαστε κοντά σε αυτό τον αριθμό που βάλαμε. Τώρα άμα θα είναι συμπλήν 2-3 παρακάτω. 25-26 τμήματα μας ικανοποιούν. Υπάρχει πρόταση, υπάρχει πρόταση για το πω τον αριθμό των τμήματων. Από εκεί και πέρα και με τη δήλωση του Υπουργού θεωρώ ότι είμαστε εκεί κοντά. Τώρα όπως είπαμε δεν έχει τόσο σημασία το αν θα είναι 2-3 παρακάτω το όσο το ότι πραγματικά το νέο ίδρυμα θα πρέπει να είναι να κατατάσσεται και αυτό στα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας. Πρέπει να τρέξουμε, προλαβαίνουμε τα μηχανογραφικά για την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο ή μάλλον χάνεται το 19-20? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η μεγαλύτερη δουλειά έχει γίνει. Αυτά τα οποία απασχολούν και επειδή υπάρχει και ο μπούσουλας των δύο προηγουμένων ιδρυμάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και το τελευταίο που κατατέθηκε για το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, θεωρώ ότι υπάρχει μια πηξίδα η οποία μας δείχνει την κατεύθυνση και απλά πρέπει τώρα να δούμε να το εφαρμόσουμε πιο συγκεκριμένα για τη δική μας περίπτωση. Θεωρώ ότι τα μεγάλα τα εμπόδια δεν υφίστανται. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η κατάληψη στην Πρετανία του Πανεπιστημίου. Η Επιτροπή Αγώνα Πολυτεχνείου έδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής. Καταγγέλουμε την προσπάθεια τρομοκράτησης των φοιτητών και ποινικοποίησης του δίκαιου αγώνα μας μέσα από την προωθούμενη εισαγγελική παρέμβαση για την κατάληψη των τριών φοιτητικών συλλόγων στο κτίριο της Πρετανίας. Επίσης, καταδικάζουμε την παρουσία της ασφάλειας έξω από την κατάληψη του κτηρίου της Πρετανίας και τον προκλητικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε συγκεντρωμένους φοιτητές.